Εθνική Έμενα Νίκο Παναγιοτόπουλο, όπου είχε συνομιλίε τόσο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλσίση, όσο και με τον ομόλογο του Αιγύπτιου Υπουργό Εξωτερικών, όπου μεταξύ άλλων συζητήθηκαν οι αποσταθεροποιητικέ παράνομε και προκλητικέ ενέργειε τη Τουρκία. Εξετάσαμε τρόπου αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και απειλών με γνώμονα την προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου, προκειμένου τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών να διαφυλαχθούν με την ενδυνάμωση της αμοιβαίως εποφελούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ τους. Η UNESCO ζήτησε άδεια από την Τουρκία για να ελέγξει τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά την μετατροπή του Μουσείου της Αγίας Σοφιάς σε μουσουλμανικό τέμενος και τις μονής της χώρας, τις οποίες στα εγγένεια ως τζαμί αναβλήθηκαν για άνθους λόγους. Τι επιδιώκει η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφή, θα μα πει αμέσω τώρα ο Δημήτρη Γκάτσιο που είναι εδώ μαζί μα στο στούντιο. Να δούμε λοιπόν τι λέει η Αθήνα. Ορόσημο λοιπόν η 10η Δεκεμβρίου. Αυτό αναμέναμε όλοι μετά τη Σύνοδο Κορυφή του Οκτωβρίου, αυτό το δίμηνο που έδωσε την ευκαιρία η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία να αναδιπλωθεί από τι τάσει τη προκλητικότητα. Η Αθήνα λοιπόν επιδίδεται σε ένα διπλωματικό ντεμαρά με στόχο την περαιτέρω ισχυροποίηση των συμμαχιών τη αλλά και τη διαμόρφωση ενό εμφατικού πλαισίου θέσεων και μπορούμε να δούμε τι επιδιώξει τη Αθήνα μέχρι το ορόσημο τη 10η Δεκεμβρίου. Εφαρμογή των συμπερασμάτων τη Συνόδου του Οκτωβρίου. Το ανέφερε ο Πρωθυπουργό στι τηλεφωνικέ επαφέ που είχε με τον Πρόεδρο τη Γαλλική Δημοκρατία και με τον Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώ σημαίνει mm -hmm. αυτό. Η, ε, επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει ξεκάθαρα όλα τα μέσα και τι επιλογέ που έχει στη διάθεσή τη, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τη και τα συμφέροντα των κρατών μελών τη. Παράλληλα, η Αθήνα αναδεικνύει του ελιγμού τη Άγκυρα για την αποφυγή των κυρώσεων. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει πριν από τη Σύνοδο Κορυφή του περασμένου Οκτωβρίου. Η Τουρκία είχε αποσύρει το όρου Τσρέιτ. Το αυτό κάνει και τώρα σε ε, ένα μπαράζ οβιδιακών μεταμορφώσεων με στόχο να πείσει του Ευρωπαίου ότι έχει αλλάξει. Τώρα, πάμε στο επόμενο και είναι ε, ε, το εμπάρκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία. Εδώ δίνεται έμφαση στον εξοπλισμό που αγοράζει η Τουρκία από το Βερολίνο. Ενημερώνει όμως Δημήτρη και για το μεταναστευτικό, για το πώς χειρίζεται το μεταναστευτικό, άρα για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, πώς εργαλοποιεί πρόσφυγες και μετανάστες. Ακριβώς, είδαμε χθες τις αναφορές, τις εχμηρές αναφορές του Πρωθυπουργού. Η Σκυτάλη σήμερα πέρασε στα χέρια του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ήταν ιδιαίτερα εχμηρός ο κύριος Πέτσας. Έχουμε παραβίαση της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Έχουμε διελεύσει στο Αιγαίο και δίκτυα λάθρομετακινητών, τα οποία λειτουργούν υπό την ανοχή πολλές φορέ τη Τουρκίας. Τουρκία, επεσήμανε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος, Αντριάννα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρωτοφανέ για τα πολιτικά χρονικά τη Τουρκία. Ο Ερντογάν υπέβαλε μήνυση κατά του ηγέτη τη αντιπολίτευση. Πάμε αμέσω στην Αριάννα Φερεντίνου να μα πει στο γιατί. Λοιπόν, γεια σα, Βίγκο Σαντινούπολη. Είναι εξωφρενών ο πρόεδρο Ερντογάν με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Κεμάλ Κελιστάρογλου, Τελευταία αφορμή, γιατί είναι από καιρό εξωφρενών, τελευταία αφορμή λοιπόν οι δηλώσει βουλευτή του Κελισάρογλου ότι ο Ορτογάν ξεπούλησε τον τουρκικό στρατό στο Κατάρ, πουλώντα στο Κατάρ ένα εργοστάσιο στρατιωτικού υλικού που ανήκε πριν στο στρατό. Ο Κελισάρογλου όμω όχι μόνο δεν είπε τίποτα στον βουλευτή του, αλλά εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του πρόεδρου Ορτογάν για τι συμφωνίε με το Κατάρ, λέγοντα ότι γονατίζει πλέον μπροστά σε μια χούφτα στο Λονδίνο, χαρακτηρίζοντά τον συνομότη με το κίνημα Γιουλέν, Αδάει, ακόμα και εθνικό προδότη που έβαλε, όπως είπε, φυλακή την ηγεσία του στρατού. Αποτέλεσμα, ο Τούρκος πρόεδρος υπέβαλε σήμερα μήνυση κατά του Τσεκίλη Τσάρογλου, ζητώντας του αποζημίωση 500.000 τουρκικών λιρών, που αντιστοιχεί περίπου με 50.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Σε ευχαριστώ, Μαριάννα.